Καλημέρα από τον Μπραν. Αυτή είναι η θέα από τον μπαλκονάκι που έχω στο, που μένουμε στο δωμάτιο. Δεν έχουμε θέα στο κάστρο γιατί δεν είμαστε πολύ ψηλά. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Είναι όλα ξυλόσπιτα εδώ. Με ξύλινα όλα. Έχουμε μια φανταστική ηλιά όλη τη μέρα. Και σε λιγάκι θα ξεκινήσουμε για να πάμε στο παλάτι. Στο κάστρο μάλλον. Στο κάστρο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο χωριό του Μπραν και κατευθυνόμαστε προς το κάστρο. Γενικά το χωριό είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο γιατί έχει πολύ ωραία έτσι, σπιτάκια. Είναι καταρχήν γεμάτο ξενώνες. Κοιτάξτε λίγο αυτό, είναι πάρα 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 πολύ ωραίο. Και αυτό εδώ. Με το κάστρο εκεί. Το κάστρο είναι εκεί πάνω. Είναι κολόνα μπροστά τώρα και με εμποδίζει λίγο. Τι μέσα μπαίνεις και ανεβαίνεις πάνω τα πόδια. Και εδώ πληρώνεις κιόλας. Να το. Έχει τέτοιο. Α, νόμιζα ότι ήταν είσοδο για να μπεις εδώ. Πίσω εκεί στην αγορά είναι τα πόδια. Ψάχνω να δούμε πώς θα πάμε στο κάστρο εδώ. Εγώ ξέρω, αλλά η γυναίκα μου. Ο άντρας μου λέει ξέρει. Εγώ είμαι ξεροκέφαλη. Και θα φύγουμε τώρα από κάστρο. Και θα ξέρω πάει. Έχουμε κατέβει από τα μάξι, είμαστε με τα πόδια και, και πάμε προς το κάστρο. Όπως βλέπετε εδώ έχει μια τεράστια αγορά πριν από το κάστρο όπως πηγαίνουμε. Με διάφορα σουβενίρ. Διάφορα πράγματα που πουλάνε, που ίσως είναι σχετικά με το κάστρο, με την ιστορία τους, ίσως πάλι και όχι. Έχει τυριά, έχει ξυλόγλυπτα. Αυτό είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι λίγο πριν από το... μπορεί να είναι και το... υπάρχει και ένα παλάτι εδώ, ένα κάστρο το οποίο λέγεται το κάστρο του τρόμου, μπορεί να είναι και αυτό. Λοιπόν, εδώ περιμένουμε τώρα για να βγάλουμε εισιτήριο. Γίνεται λίγο χαμός, είναι και Σάββατο. Τα καταφέραμε, φτάσαμε μπροστά. Είναι η σειρά μας μετά. Τα πήραμε. Πολυπόθητα εισιτήρια τα πήραμε. Λοιπόν, μπροστά στην είσοδο υπάρχει αυτός ο μπουντρούχος ο κύριος, ο οποίος μας είπε ότι τα Kinderwagen, συγγνώμη, τα καροτσάκια, τα παιδικά, πρέπει να τα αφήσουμε, λέει, εδώ στην είσοδο, δεν μπορούμε να τα πάρουμε μαζί. Που σημαίνει ότι εγώ το μωρό πρέπει να το κουβαλάω τώρα, οπότε πήγαμε πίσω να πάρουμε το μάρσιπο, να τον έχουμε να αλλάξει με τον άντρα μου για να μπορέσουμε να κάνουμε το... να μπούμε στο κάστρο. Δεν μας αφήνουν να μπούμε με το καρότσι στο κάστρο. Και τον λέω μουντρούχο, γιατί είναι ο μουντρούχος. Λοιπόν, από εδώ είναι η είσοδος, ανεβαίνουμε εκεί την ανηφόρα που βλέπετε πολλούς κόσμους και ανεβαίνει και πάνω εκεί που αχνοφαίνεται ανάμεσα από τα δέντρα είναι το κάστρο. Τέλος πήραμε τον ανήφορο και πάμε προς το κάστρο. Πλησιάζουμε, πλησιάζουμε. Κάτω από το κάστρο έχει αυτό το μεγάλο σταυρό. Παιδιά τα λέει στα ρουμάνικα, sorry, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Άντε, πάμε. Ανεπόμενο να το δω μέσα. Τώρα ανεβούμε τα σκαλοπάτια για να μπούμε στην είσοδο. Ήδη sorry που κολλάει η κάμερα, αλλά
Να περπατάω και να μην κουνιέται λίγο δύσκολο. Αυτή είναι η πρώτη είσοδος. Εδώ είναι η αυλή. Αυτό είναι το βασιλικό δωμάτιο της βασίλισσας Μαρίας της Ρουμανίας και της κόρης της Ηλιάνας αργότερα. Εδώ πρέπει να ήταν τραπεζαρία. Είμαστε σε ένα μυστικό πέρασμα που ενώνει τον πρώτο με τον τρίτο όροφο. Κάτι με κατακόμβες προς τα πάνω μου κάνει. Γιατί μου θολώνει η κάμερα, ε! Δεν βγήκαμε έξω στην αυλή, στο να σώστε το σπάτο, για να δω λίγο από πάνω. Βγήκαμε στο μπράνο. Πρέπει να σας πω ότι το περίμενα πιο κλασικό μέσα, είναι πολύ μοντέρνα σχεδιασμένο. Είναι γιατί έχουν βάλει τα έπιπλα από τη βασιλική οικογένεια που ήταν και η τελευταία κάτοικος εδώ. Αλλά έξω είναι φοβερό, ε. Πάντως είμαστε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Για την ώρα μόνο ανεβαίνουμε βέβαια. Έχει μία σκάλα η οποία είναι από έξω από το βεραντάκι που έχει έξω. Έχει πάρα πολλές κρυφές πορτούλες. Πώς είναι αυτή εδώ. Μικρές και κρυφές. Εδώ βγήκαμε σε ένα πιο ψηλό μπαλκόνι. Βλέπουμε όλη τη θέα από πάνω, που έχει φοβερή θέα. Πάρα πολύ κόσμο, γιατί εκτός ότι είναι πολύ τουριστικό το μέρος, έχουμε έρθει και Σάββατο. Οπότε, λέω το κακό. Το σαλόνι του πρίγκιπα Νίκολα. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Θα να σας δείξω αυτό εδώ, το μαχαίρι. Παντού έχει θερμικά τζάκια. Αξιολογικό όλο αυτό το κάστρο, όπως θα ζεσταθεί. Εδώ είναι το game room, εντάξει, μπορεί να μην είχαν μπιλιάρδο, αλλά μια ποκίτσα θα την παίζαν σίγουρα. Το μεταξύ έχει παντού, με παντού, κλειστές πόρτες. Φανταστείτε πόσα μέρη του κάστρου δεν βλέπουν. Εδώ είναι το δωμάτιο το οποίο το έχουν αφιερώσει, ας πούμε, στο μύθο του Δράκουλα. Εδώ βλέπουμε στη φωτογραφία τον Bram Stoker ή Stoker, δεν είμαι σίγουρη για την προφορά. Είναι αυτός ο οποίος έγραψε τον Δράκουλα, το έργο. Εδώ γράφει για το Dracula's Legend, το Dracula. Και στο βάθος εκεί έχει μια αναφορά για τον πραγματικό κόμι Δράκουλα. Κάποια αίθουσα του παλατιού, το καζαρία μάλλον, μπορεί να είναι κοντά στην κουζίνα. Εδώ είναι η αίθουσα με τα όπλα. Εντάξει, είναι υπερβολικά εντυπωσιακά, σκεφτείς ότι όλα αυτά είναι αληθινά, έτσι.
φοράγανε τα πράγματα. Πρέπει να ψήγιζαν 300 κιλά. Όλο σίδερο παντού. Έχουμε στολές και γυμνασίες. Από την πριγκίπισσα Ελένα, το κάποιο ρούχο της, εντυπωσιακό το ρούχο. Αυτή η φωτογραφία φαίνεται να το φοράει κιόλας. Σε ώρα δεν ήταν. Να ήταν πολύ ψηλός. Τα δωμάτια. Πάμε απέναντι. Τώρα εδώ μας πάνε απ' έξω, δεν μας πάνε μέσα. Γενικά το περισσότερο κάστρο για αλήθεια είναι δεν το βλέπουμε. Εγώ και εσύ από το δίκτυο δεν το βλέπω. Original cape and data show. Andy. Λοιπόν, εδώ είναι η αίθουσα των βασανιστήριων, μάλλον αυτά που έχουν για τα βασανιστήρια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε. Είναι μόνο ένα κομμάτι που μπορώ να πάρω όσο βλέπω. Δυστυχώς μέσα έχει και άλλα τα οποία δεν μπορώ να μπω να τα δω. Κρίμα. Και συνεχίζουμε λίγο. What's up, guys? Paul understands. What is here? TV room. Έχω και TV room εδώ. Πάμε να κατέβουμε κάτω τώρα. Δούμε και την αυλή. Και κατεβαίνουμε. Κλειστάνε και σκάλες, πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, το είπα και δεν θα το ξαναπώ, υπάρχουν παντού κλειστές πόρτες. Κλειστές μικρές πόρτες. Και βγήκαμε έξω στην αυλή. Leva quel telefono, ragazzi, così ti vedi in alto. Leva a te. Lo zoom a 8. Και τώρα έχουμε μπει στη συνέχεια της από την αυλή. Κατεβαίνουμε πάλι, έχει σκάλες, πολλές. Από εδώ μπαίνεις στο εμπορικό μαγαζί. Κάτι κάναμε λάθος. Τι εννοείς? Φανταζόμαστε ότι υπάρχει. Ήταν εσύ κάτι.
Τι, τι μας κάνουν και φανταζόμαστε? Ότι ήταν μεγάλη και κάτι... Ποιοι καλέ? Κάτι που δεν ζούσε στα παράθυρα. Τι είδες πόσο κοντίες είναι οι πόρτες, ε? Δεν σκεί το παράθυρα, δεν πρέπει να είναι πόρτες. Εκτός με, άμα πάει ένας να φύγει με φόρα, γιατί κάτι γίνεται και πρέπει να τρέξει. Τίποτα, σκοτώθηκε στις πόρτες. Η αλήθεια είναι αυτή ότι είναι πολύ κοντές οι πόρτες. Παρ' όλα αυτά τα ρούχα είδες ήταν τεράστια. Εντάξει, εγώ μπορώ να σου πω να σου δείξω ένα ρούχο που φοράω. Ξέρεις τι σκέφτηκα. Μήπως, πώς τα λένε, τα ρούχα ήταν τεράστια γιατί βάζανε και αυτά τα προστατευτικά από μέσα τα μεταλλικά. Και φαινόντουσαν θεόρατοι, ρε παιδί μου. Γιατί τρώγα καλά. Δεν πήγα τίποτα, άλλη μέρα καλύτερα από πάνω. Θα είμαστε από την πίσω μεριά, έχουμε βγει. Και στην ουσία τελείωσε το κάστρο, η ξενάγκηση, αυτό ήτανε. Κάναμε τον κύκλο. Αυτό ήτανε, πολύ όμορφο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα ολοκληρώθηκε, πραγματοποιήθηκε μάλλον ένα από τα όνειρα που είχα, να έρθω στο κύκλο του Βράκουλα. Είναι από αυτά τα προγράμματα που βάζει στη ζωή σου, που λες ότι αυτό μέσα στη ζωή μου θέλω να το κάνω. Ένα λοιπόν από αυτά ήταν να έρθω στον πύργο του Δράκουλα. Το ωραίο στην όλη ιστορία είναι ότι αυτός ο πύργος στην ουσία δεν ανήκει στον κόμμα Δράκουλα. Ο πύργος είναι κάπου τελείως διαφορετικά, σε κάποια άλλη περιοχή. Αυτό εδώ χρησιμοποιήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιήθηκε αυτός ο πύργος για να κάνουν κάποια πλάνα από την ταινία που έγινε, η πρώτη ταινία που έγινε. Και μάλιστα την έχουν χρησιμοποιήσει και σε άλλες ταινίες με Δράκουλες μεταγενέστερα. Εδώ ο κόμικ Δράκουλας υπάρχει μια εικασία, δεν ξέρουμε αν όντως ισχύει, ότι το έχει χρησιμοποιήσει στις αρχές όταν πρωτοχτίστηκε, γιατί είναι χτισμένο το 1212, σαν να ξαποστάσει για να προχωρήσει για την εκστρατεία του. Κάποιος τον φιλοξένησε εδώ όταν πρώτο είχε χτιστεί. Η πρώτη δηλαδή κάτι που το είχαν. Και πάλι όμως αυτό είναι μια εικασία, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να το συνδέει στην ουσία πραγματικά με αυτό το κάστρο. Ο πραγματικός του πύργος βρίσκεται σε άλλη πόλη, σε άλλη περιοχή. Ελπίζω κάποια στιγμή να πάω και εκεί, να το δω πράγματι που είναι και να δω πράγματι που έμεινε. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό κάστρο. Σας λέω να έρθετε να το δείτε, είναι η αρχιτεκτονική του. Είναι πολύ ωραίο, μαθαίνεις κάποια πράγματα για τη βασιλική οικογένεια εδώ της Ρουμανίας. Εάν έχετε, να σας πω και αυτό, εάν έχετε παιδάκια μικρά τα οποία θέλουν καροτσάκι, πάρτε οπωσδήποτε μάρσιπο. Εμείς ήμασταν τυχεροί, είχαμε στο αυτοκίνητο το μάρσιπο, αφήσαμε το καροτσάκι στο αμάξι και γυρίσαμε και τον πήραμε, γιατί δεν σε αφήνει να πάρεις το καρότσι επάνω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι λογικό γιατί έχει μια τεράστια ανηφόρα και μετά είναι όλο σκαλιά. Οπότε η αλήθεια είναι ότι και να το πάρεις το καρότσι σου είναι άχρηστο. Οπότε αν έχετε παιδάκια, πολύ πολύ μικρά μωράκια δηλαδή, θέλετε μάρσιπο. Ή αλλιώς καλό κουράγιο με τα πιο μεγάλα παιδάκια, θα πρέπει να τα κουβαλάτε κάποια στιγμή να κουράσουμε. Εμένα το τράβηξε όλο το λούκι άντρας μου, να είναι καλά. Γιατί τράβαγα κάμερα, φωτογραφίες και βίντεο και είχα αυτή την ιδιότητα εγώ σήμερα, οπότε ο κακομύρης τράβηξε όλο το λούκι με το μωρό μόνο του. Λοιπόν, αυτά από μένα, ήταν πάρα πολύ ωραίο το κάστρο, σας λέω να φύγετε να το δείτε. Είναι σχετικά μοντέρνα μέσα η σχεδίασή του, έχει κάποια πύλα πιο μοντέρνα, είναι από την τελευταία κατοικία των βασιλέων, έχει και κάποια πιο παλιά. Έχει αρκετά φανταστικά πράγματα να δείτε, δεν είναι αυτό το super wow που μπορεί να έχετε στο μυαλό σας, με γράφουλες νέματα, με ρίζερο και ρωτή. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, μέχρι το επόμενο βιντεάκι, τσάου!